και για το θέμα του χρέους και τον τρόπο με τον οποίο έχετε πει ότι θα το διαχειριστείτε. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται μια συζήτηση για τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν απόψεις εκείνες ή άλλες και κριτικές απόψεις. Εμείς δεχόμαστε οποιαδήποτε κριτική για το πρόγραμμα. Είναι λογικό, γιατί στις δημοσκοπήσεις είστε πρώτο κόμμα. Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι πολύ λογικό. Εμείς δεχόμαστε αυτή την κριτική. Πολλές παρατηρήσεις μπορεί να είναι και σωστές. Τα ακούμε όλα με μεγάλη προσοχή. Αλλά εδώ η συζήτηση γίνεται για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο που θα αρχίσει να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, τη ζωή του ελληνικού λαού και ειδικότερα των ασθενέστερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όμως δεν έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Έχουμε ηλυμένες αποφάσεις για την κατεδάφιση, περαιτέρω κατεδάφιση και περαιτέρω κατακρεούργηση δικαιωμάτων και εισοδημάτων. Και σας λέω, η πρώτη κατοικία που είχε μια μερική προστασία μέχρι 31/12/2014. Αυτή η μερική προστασία ήρθε. Η πρώτη κατοικία είναι στο έλεος πλέον των τραπεζών, στη φιλεπλαχνία των τραπεζών. Και βλέπω με αγωνία. Ναι, αλλά τώρα παίρνετε τον εύκολο δρόμο των διαπιστώσεων. Δεν είναι διαπιστώσεις. Είναι δεδομένες. Οι διαπιστώσεις είναι δεδομένες. Το θέμα είναι πώς εσείς θα διορθώσετε αυτά τα πράγματα. Από πού θα βρείτε τα χρήματα για να κάνετε αυτά που μας λέτε. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ δεν χρειάζονται χρήματα. Διότι η άλλη πλευρά σας λέει ότι θα βρεθείτε, αν κερδίσετε τις εκλογές, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα βρεθείτε στην ίδια θέση. Να έχετε να διαχειριστείτε αυτό το συγκεκριμένο κεσέμι, αυτά τα συγκεκριμένα λεφτά. Εδώ δεν χρειάζονται. Κύριε Χατζή, εντάξει. Όχι μόνο αυτό, αλλά και την σκληρή διαπραγμάτευση που εξαγγέλλεται στον ελληνικό λαό που θέλετε να κάνετε με τους ξένους. Θα τα πούμε για τη σκληρή διαπραγμάτευση. Εδώ δεν χρειάζονται χρήματα για αυτό που είπα. Γιατί η πρώτη κατοικία από το 2015 βρίσκεται στο έλεος των τραπεζών. Και μπορεί να αρχίσουν οι πληστηριασμοί και να έχουμε μαζικό ξεσπίτωμα ανθρώπων. Μετά τον ένφια, δηλαδή τη δίμευση της μικρομεσαίας ακίνητης περιουσίας, τώρα θα πετάγονται και τα νοικοκυριά στον δρόμο. Αυτά που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη που έχουν για το στεγαστικό δάνειο. Αυτοί που οφείλουν στις τράπεζες χρήματα. Θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Γιατί δεν προστατεύτηκε, δεν συνεχίστηκε η προστασία, η μερική προστασία, γιατί δεν υπήρχε ολική προστασία. Γιατί υπάρχουν οι νόμοι. Γιατί δεν συνεχίστηκε η μερική προστασία. Και για το 2015. Κυρία Βούλτεψη, ακούστε και κάτι. Γιατί δεν συνεχίστηκε λοιπόν και το 2015. Τα λεφτά που θα βρείτε. Γιατί αφέθηκαν τα σπίτια στο έλεος των τραπεζών. Αυτό είναι ένα μείζον ερώτημα. Και αυτό δεν χρειάζεται χρήματα. Αυτό δεν χρειάζεται χρήματα. Τον επικαλείστε όμως. Φυσικά. Τον επικαλείστε. Εγώ τιμώ δεν χρειάζεται χρήματα. Λοιπόν. Και τα δεύτερο, καλά και τα κακά. Το δεύτερο. Δεν τα πέραν αυτού. Έχουμε ηλυμένη απόφαση από την κυβέρνηση για αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό. Μα εσάς δεν σας ενδιαφέρει από 6,5 τουρισμός. Στα 13. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει τουρισμός. Στα ξενοδοχεία. Δεν σας ενδιαφέρει. Λέτε ότι είναι κορεσμένη χώρα και να πάνε αλλού. Στα ξενοδοχεία. Βλέπω, δεν έχετε την ψυχραιμία να ακούσετε ούτε τα μέτρα. Αυτό είναι, σας πήρε ο πόνος. Τι με νοιάζει. Είμαι τουρισμός. Εσείς είστε εναντίον του all inclusive. Τι σας νοιάζει. Δεν τα ακούτε. Γιατί μας λέτε ότι κοστίζει και δεν θα έχουμε χρήματα να χρηματοδοτήσουμε ο τουρισμός. Και εδώ κατεδαφίζετε αυτά που υπάρχουν. Από δεν κατεδαφίζετε τίποτα. Εσείς κατεδαφίζετε που κάνατε εκλογές και ακυρώθηκαν τα πάντα. Η κυρία Βούλτευση απευθύνομαι. Ναι. Λοιπόν, εσείς, το 6,5-13. Εσείς κάνατε εκλογές και ακυρώθηκαν ακυρώσεις. Δεν γίνεται έτσι. Είπατε δεν θα διακόψετε. Εγώ σας άκουσα. Αν δεν θέλετε να ακούσετε, μπορείτε να μιλάτε και δύο επάνω μου για να μην ακουστώ. Αλλά δεν είναι καλό. Παρακαλώ, αφήστε τον να απαντήσει. Πάμε λοιπόν τα 6,5 στα 13. Δηλαδή, η χαριστική βολή στον τουρισμό. Και μάλιστα αυτό το μέτρο είναι από τους ανταγωνιστές. Μην μου πείτε ότι σκαρφίστηκε η Τρόικα τώρα να χτυπήσει τον ελληνικό τουρισμό και μετά βέβαια ακολουθεί η αύξηση του χαμηλού ΦΠΑ, ακολουθεί στα βιβλία, στα θέατρα κτλ. Φεύγουμε λοιπόν. Ναι, αυτά είναι νέοι φόροι. Η αύξηση του ΦΠΑ είναι νέοι φόροι. Στην ήδη υπάρχουσα φοροεπιδρομή μόνο για το θέμα του τουρισμού έχουμε νέους φόρους.
πάμε ύστερα. Από 15 στα 20 χρόνια για να πάρει κανείς κατώτερη σύνταξη. Και αυτό υπάρχει δέσμευση. Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύει κανείς για να πάρει από τα 15 που ήταν. Να μην δουλεύει 20 καθόλου. 20 χρόνια εγώ. Δεν συγκεντρώνονται πλέον. Θα πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όμως, δεν συγκεντρώνονται. Στα 15 λοιπόν. Δηλαδή έπαιρνε ένας άνθρωπος, έπαιρνε 480 ευρώ κατώτερη αυτό σύνταξη. Αυτό θα παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τώρα θα πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με 280 ευρώ. Εσείς σύνταξη ζει κανείς στα πόσα χρόνια θέλετε μετά από να 15 δίνουμε. Χρόνια. Μην μιλάτε εγώ πάνω λέω μου. Στα 5. Μην μιλάτε πάνω μου να ακουστεί. Ακουστεί αυτό. Για να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει. Ότι θα δουλεύει λοιπόν, 20 από χρόνια. Τα 480 η κατώτερη σύνταξη μετά τα 15 χρόνια θα πάει στα 280. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε ύστερα η κατώτερη σύνταξη για τα 20 χρόνια θα γίνει 320 ευρώ από τα 480. Εσείς πόσα θα δώσετε, κύριε Λαφαζά, αφήστε αυτούς. Εδώ είναι μια κακή κυβέρνηση που την έχετε πετσοκόψει και λέτε να φύγουν. Όπως αυτοί. Καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στην δεν επόμενη μιλάω μέρα. Για τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Λέω, αφήστε αυτούς. Ακούστε, κύριε Χατζή. Τα ξέρουμε. Ακούστε, κύριε Χατζή. Λέω. Είναι διαπιστωμένο. Τι θα δώσουμε. Εγώ σας λέω ότι αυτά που υπήρχαν. Κύριε Χατζή. Ερώτηση κρίσεως. Πόσο θα δώσετε εσείς στα χρόνια. Όχι, ένα λεπτό. Θα τα ακούσετε. Όχι, θα τα ακούσετε γιατί μου λέτε τι θα δώσετε εσείς. Σας λέω ότι αυτά δεν πρέπει να κοπούν. Να μην πάει ο άλλος στον πάτο. Σας λέω. Ο συνταξιούχος που έπαιρνε 480 ευρώ και δεν μπορεί να ζήσει, κύριε Χατζή. Κύριε Χατζή μου, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να τον πάμε στα 280. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Λοιπόν, μου λέτε τώρα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, βεβαίως. Και δεν είναι σωστό να γίνει. Είναι θέμα ευθύνης. Σας παρακαλώ, κύριε Βούλτεψε, γίνατε τώρα δημοσιογράφος. Πάμε τώρα στο νέο μισθολόγιο. Λέω επειδή είστε πολιτικό. Πάμε στο νέο μισθολόγιο. Από 780 ευρώ ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο πάει στα 680. Μες. Και από 1η-1η του 16 γενικεύεται το 680 και θεωρείται η απαρχή σωστά. Για να εκτιμώνται όλοι οι μισθοί στο δημόσιο. Δηλαδή νέο οριζόντιο μαχαίρι στους μισθούς του δημοσίου. Πετσόκομα το λέτε. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Τι να το κοιτάξτε, πω. Αν κάποιοι έχουν αποφασίσει. Σας λέω λοιπόν. Αν, κύριε Χατζή, αν κάποιοι έχουν αποφασίσει ένα να εξοντώσουν ένα λαό. Λοιπόν, δεν προσφέρεται ο ελληνικός λαός για εξόντωση. Δεν προσφέρεται για εξόντωση. Αυτό που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, που έκανε η συγκυβέρνηση αυτή η ιστορία που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό. Έρχεστε εσείς Δευτέρα το πρωί. Αυτά τα μέτρα που κάνανε θα τα καταργήσετε. Θα ξαναπάμε, θα κάνουμε. Διλίτσε όλο αυτό και θα ξαναπάμε στην αρχή. Στο 2009. Θα πάμε στο 9, θα πάμε στο 10, θα πάμε στο 11. Σας παρακαλώ λοιπόν, θερμά. Θα απαντήσει μετά από μια μικρή διακοπή που είναι υποχρεωτική. Είναι. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.